Εικόνες που παραπέμπουν σε τριτοκοσμικές χώρες εκτυλίσσονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας της Κρήτης, όπου καθημερινά αναβάλλονται επεμβάσεις λόγω έλλειψης κρεβατιών. Οι γιατροί αναγκάζονται να απολογούνται σε ασθενείς και συγγενείς, καθώς δεν μπορούν να κάνουν την νευροχειρουργική ή οποιαδήποτε άλλη επέμβαση, καθώς οι μεθ του νησιού φρακάρουν. Αναβολές χειρουργείων μπορεί να συμβούν καθημερινά λόγω έλλειψης κρεβατιών σε ειδικά σε περιστατικά που έχουν σοβαρά παραμαρτούντα νοσήματα οι ασθενείς ή είναι σοβαρά τα ίδια τα χειρουργεία και πρέπει να υπάρχει κρεβάτι εντατική. Κοιτάξτε, η κατάσταση της υγείας τώρα και ένα χρόνο, μπορεί και παραπάνω, αρχινάει και χωλαίνει. Έχει μείνει σε πλήρη αναισθησία. Ακόμη και στη γλώσσα των αριθμών το πρόβλημα αποτυπώνεται σε όλο του το μεγαλείο, αφού σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή Κρήτη σήμερα της Κρήτη TV, στο Παγνί υπάρχουν 12 κρεβάτια στην εντατική, αλλά θα έπρεπε να είναι 35, ακόμα και αν αυτό προϋποθέτει 18 επιπλέον γιατρούς και 4 νοσηλευτές ανά κρεβάτι. Στο Βενιζέλιο είναι συνολικά 11, ενώ θα έπρεπε να είναι 16. Σε επίπεδο χώρας απαιτούνται 2.000 κρεβάτια εντατικής, υπάρχουν 600, από τα οποία όμως τα 200 είναι κλειστά λόγω έλλειψης προσωπικού. Ενδεικτικό είναι επίσης ότι καθημερινά έως και 40 ασθενείς στο Λεκανοπαίδιο Αττικής βρίσκονται στην αναζήτηση ενός κρεβατιού σε μεθ. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, δεν πάει να είναι ένα πρόβλημα σε όλο το χώρο της υγείας, υπάρχουν προβλήματα. Τι να πω, δεν είναι καλό πράγμα το να αναβάλλετε τα συγχωρία, σίγουρα. Φταίει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση φταίει γιατί μας κάνουμε έτσι. Οπωσδήποτε πρέπει αυτοί που πρέπει να φροντίσουν, το κράτος δηλαδή, να επαναφέρουν τουλάχιστον την πρώτερη κατάσταση, να έχει ο κόσμος μια πρόσβαση στα νοσοκομεία. Μπορεί να πήρε μεγάλες διαστάσεις η αναβολή καρδιοχειρουργικής επέμβασης στο Παγνί λόγω έλλειψης κρεβατιού στη ΜΕΘ. Αυτή είναι όμως μόνο η κορυφή του παγόβουνου, λένε οι εντατικολόγοι. Δεν υπάρχει διαθέσιμο κρεβάτι, οπότε αναγκάζεται οι συνάδελφοι να το μεταφέρουν σε άλλο νοσοκομείο, ολότερα πολλές φορές σε άλλη πόλη, στο Άγιο Νικόλαο, στο Ρέθμα κτλ. Θα έχουμε κάνει μια σοβαρή προσπάθεια να έχουμε λιγότερο χρόνο νοσηλείας, αποτέλεσμα να έχουμε καλύτερη διαθεσιμότητα κλινών. Ασθενείς περιπλανιόνται από νοσοκομείο σε νοσοκομείο για να βρουν ένα κρεβάτι στην εντατική και μαζί τους ταλαιπωρούνται και οι συγγενείς τους.